Ότι είχαμε κόμμα που έγινε λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Βεβαίως ο στόχος μας είναι ακόμη πιο μεγάλος. Αλλά για να φτάσουμε εδώ, υπήρχε μια στρατηγική. Όταν είπα ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ πάντα να είναι το κόμμα που θα σηκώνει όλα τα διλήμματα. Μα θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη, μας έλεγαν οι ΜΕΝ. Μα δεν θέλετε να βγει ο Μητσοτάκης, μας έλεγαν οι ΔΕ. Και τι απαντούσαν εντύπως, μα δεν κάνει ούτε ο ένας το άλλο. Ο ένας κρύφτηκε με τον καμένο, οδήγησε τη χώρα σε περιπέτειες, δεν σε βάζει τραγική τιμιγορία και να τα αποτελέσματα. Ο άλλος προϊόν της εγχώριας κοινοκρατίας, στις υπηρεσίες εγχώριας ολιγαρχίας, να τα αποτελέσματα σήμερα. 5 χρόνια κυβέρνηση και φύγαμε λέει από τα μνημόνια για καλύτερες μέρες και έχουμε νέες ανισότητες. Σε όλες τις έρευνες και στις δημοσκοπήσεις της τελευταίας εβδομάδας, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστά της τάξης του 16%. Αυτό δείχνει ότι πια είμαστε σε μια άλλη πορεία, με άλλες προκλήσεις μεγαλύτερες. Το ερώτημα δεν είναι με ποιον θα συγκυβερνήσουμε, αλλά πότε θα κυβερνήσουμε και πότε θα αλλάξουμε όλες τις παθογένειες που υπάρχουν σήμερα και τις οποίες υπεύθυνος είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, ο λαός του έδωσε πριν ένα χρόνο μια μεγάλη πλειοψηφία και τον απογοήτευσε. Έχουμε νέες ανισότητες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει και οι πολίτες περιμένουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Το έργο μας λοιπόν, η δουλειά μας, η στρατηγική μας, ο αξιόπιστος πολιτικός λόγος έφερε αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ ενωμένο δυνατό για να νικήσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία.